Είστε μητέρα και θέλετε να θυλάσετε ενώ βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο στην Πάτρα? Ψάξτε ποιο κατάστημα έχει αυτό το σήμα και μπείτε. Στο πλαίσιο της εβδομάδας μητρικού θυλασμού, το τμήμα Μητέρα και Παιδί του Παιδί Αγίου Αλεξίου υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εστίας και Αναψυχής του Νομού Αχαΐας. Φέτος ο στόχος είναι η κοινωνικοποίηση του μητρικού θυλασμού και η απενεχοποίηση αυτού όσον αφορά το κοινωνικό του πρόσωπο, δηλαδή μια μητέρα να μπορεί ανά πάσα στιγμή όπου και να βρίσκεται να θυλάσει χωρίς ενοχές και χωρίς να αισθάνεται ότι προκαλεί. Επειδή είμαστε μέρος της φύσης, την οποία δυστυχώς την έχουμε αλωτριώσει, βλέπουμε σκυλάκια και γατάκια να θυλάζουμε και λέμε τι χαριτωμένα που είναι, ενώ όταν βλέπουμε μια μητέρα να θυλάζει, λέμε να πάει να κάτσει σπίτι της να θυλάσει. Ο σκοπός λοιπόν του Υπουργείου είναι να μπορέσουν οι μητέρες να βγουν από τα σπίτια τους και να συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σε συνεργασία με τους συλλόγους εστίασης και εμπορικούς συλλόγους, έχουν βγάλει αυτό το σήμα που βλέπετε πίσω, το οποίο οι καταστηματάρχες, όσοι θέλουν από αυτούς, το βάζουν στην προθήκη του καταστήματός τους και είναι φιλικός ο χώρος προς τη θυλάζουσα μητέρα. Ο Σύλλογος Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας με χαρά απεδέχθηκε την πρόταση του Υπουργείου και της παιδιάτρου της κυρίας Πατρώνη. Θα προωθήσουμε το σήμα «Ναι, επιλέγω το θυλασμό». Θα προτείνουμε πολλούς χώρους στο νομό Αχαΐας να είναι φιλικοί προς τις μητέρες να θυλάσσουν. Θεωρούμε είναι μια απαραίτητη ανάγκη για μια γυναίκα της σημερινής εποχής και θεωρούμε σίγουρο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων θα μπει στην εφαρμογή αυτή ούτως ώστε οι μητέρες να γνωρίζουν ποια καταστήματα μπορούν να θυλάσσουν και στις εισόδους των καταστημάτων σε λίγες ημέρες αυτό το σήμα θα υπάρχει. Εάν ο στόχος του Υπουργείου είναι 5.000 καταστήματα στην Ελλάδα να μπει αυτό το σήμα, η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι την Πάτρα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα προσφέρει συμβουλές στις μητέρες για το μητρικό θυλασμό και όχι μόνο. Όσον αφορά το κομμάτι εδώ το δικό μας, εδώ που έχετε έρθει, είναι ο σταθμός μάνας και παιδιού και υπάρχει τμήμα θυλασμού και ανωδυνητοκετού, αλλά και θυλασμού για μητέρες που έχουν προβλήματα ή δεν ξέρουν τι να κάνουν. Υπάρχουν εδώ οι ΜΕΕΣ, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να βοηθήσουν και κατοίκον, αν χρειαστεί. Η κίνηση αυτή αναμένεται να απελευθερώσει οποιοδήποτε ταμπού υπάρχουν για το δημόσιο θυλασμό.